υπηκότητα του Δήμου Εωδέας, καθώς και στην τελετή έναρξη της 18ης Πανελλήνιας Λαμπαδοεπιδρομίας Συλλόγων και Φορέων Αιμοδοτών της ΟΣΕΑ. Σκοπός των δράσεων που θα υλοποιηθούν το διάστημα 16 έως 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και μεταφοράς στον αστικό ιστό και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησής τους. Ο Δήμος Εωδέας συμμετέχει, εστιάζοντας την αλλαγή συμπεριφορών και συνηθιών μετακίνησης των δημοτών, επιλέγοντας περισσότερο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως ποδήλατο, βάδισμα, μέσα μεταφοράς. Αυτό θα βοηθήσει την πόλη μας να γίνει ασφαλέστερη, καθαρή, ήσυχη και σίγουρα ένα καλύτερο μέρος για να ζούμε. Το θέμα που επιλέχθηκε για το 2020 είναι η πράσινη μετακίνηση χωρίς ρήπους για όλους και το σύνθημα «Μετακινήσου υπεύθυνα». Καλωσορίσατε στην εβδομάδα κινητικότητας. Από καρδιάς θέλω να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Εωδέας για την πρωτοβουλία που πήρε για πρώτη φορά να διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση στην πόλη μας. Μια πόλη που ενδείκνυται για τέτοιες δράσεις, μια πόλη που μπορεί να γίνει πρότυπο αρκεί να το θέλουμε εμείς. Εμείς ως Κοινοτικό Συμβούλιο πιστεύουμε ότι η Πτολεμαϊδα μπορεί. Η Δημοτική Αρχή έκανε το πρώτο βήμα. Μένει στους πολίτες και όπως φαίνεται μέσα σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που περνάμε με την πανδημία και όλα αυτά και το να είναι δύσκολο να βρεθούμε συλλογικά, από τη σημερινή συμμετοχή που είναι ενδεικτική, φαίνεται ότι μπορούμε. Αρκεί να το θέλουμε. Καλό όλους τους δημότες σε μια πόλη που έτσι που την ονοματιζόμαστε μαζί με τη Δημοτική Αρχή θα φέρουμε μια καλύτερη ποιότητα στην πόλη μας. Θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας που έχει πάρει ο Δήμος να συμμετέχει για πρώτη φορά και να διοργανώσει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε πώς μπορεί να είναι η πόλη μας λειτουργικότερη και καλύτερη διαφορετικά στην κινητικότητα. Ξεκινάμε σήμερα τις εκδηλώσεις αυτές με τη λαμπαδιοδρομία. Είναι μια προσπάθεια που θα αναδείξει σημεία δράσης αλλά και ανθρώπους μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε όλη αυτή την εβδομάδα. Εύχομαι και πιστεύω ότι στα πλαίσια της πανδημίας η συμμετοχή θα γίνει με τους τρόπους και με τις προϋποθέσεις που πρέπει και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κηρύξω και την έναρξη της εβδομάδας αλλά και την έναρξη της λαμπαδιοδρομίας. Παρακαλώ να δώσουμε το φως σε όλους αυτούς που συμμετέχουν. Στο Γιάννη και τον Αχιλλέα, οι οποίοι με τη σειρά τους θα το δώσουν σε όλους εσάς για να ξεκινήσουν.
στέλνουμε το μήνυμα πρέπει να είμαστε εθελοντές αιμοδότες. Εννοείται, εθελοντές αιμοδότες, δότες μυελού των οστών. Γενικά ο εθελοντισμός. Προσφορά στον συνάνθρωπο. Προσφορά στον συνάνθρωπο και πιστέψαμε, παίρνεις πολλά περισσότερα από όσα δίνεις.